Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο κύριος Δρακονταϊδής, που είχε δύο σκέλη για το θέμα του αρχαίου θεάτρου, θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις των αγροτεμαχίων, τα οποία φαινόταν ότι υπήρχε και απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου με την 354 του 2017, θα πω ότι γνωρίζει και ο ίδιος ότι υπήρχαν προβλήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τους πολιτές. Και ήμασταν και σε συνεννόηση και συνεργασία και με τον αρμόδιο νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας. Και δεύτερον, θα πω ότι από το επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, επιτρέψτε μου να αναφέρω αυτολεξή, ο Υπουργός Πολιτισμού αποφάσισε να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού την όλη διαδικασία και το κόστος των απαλωτριώσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις που θα επιβαρύνουν και την αρχαιολογική έρευνα και κυρίως την κατάσταση του μνημείου. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αυτών των 8 μηνών, το οποίο θα έπρεπε ο Δήμος κατά τον κύριο Δρακονταϊδή να επισπεύσει τις διαδικασίες και να καταβάλει τα όποια χρήματα για τις απαλωτριώσεις, νομίζω ότι εξήγησα ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω των ζητημάτων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τους πολιτές. Σε ό,τι αφορά την μετέπειτα διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν νομιμοποιούταν κανένα Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην όποια καταβολή από τη στιγμή που υπήρχε η δέσμευση από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης. Τώρα, το γεγονός, γιατί αυτό είναι το ένα σκέλος, το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει ακόμη, είναι συνιστά ένα σοβαρό πρόβλημα, πρώτον. Γίνονται ενέργειες από τη μεριά του Δήμου και θα πω ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις, είναι και για τις εξγραφικές διαδικασίες. Και στη διάθεσή σας, κύριε Δρακονταϊδή, μία αλληλογραφία η οποία έχει αναπτυχθεί και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διορθώσουμε κάποιες παραλήψεις οι οποίες διαπιστώναμε από τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση. Σύμφωνα με την τελευταία... Εννοείται την περιφέρεια, κύριε Δημαρχέ. Συγγνώμη, εννοείται την περιφέρεια. Και την περιφέρεια, θα πω, κύριε Δρακονταϊδή. Και την περιφέρεια. Λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχα, γιατί όλοι θέλουμε να προχωρήσει, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η τελική κατάληξη, γιατί γνωρίζουμε όλοι, ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με το θέμα, ότι όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι εξγραφικές διεργασίες, η πρόθεση του Υπουργείου, καθότι έχουν υπάρξει σημαντικές αλλοιώσεις στο πέρας του χρόνου, και να αναφέρουμε τα 2-5 χρόνια, έτσι, είναι ότι θα, το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, θα ξαναταθεί. Αυτό για να μην έχουμε στο μυαλό μας έτσι, κανένα καλυμάρμαρο ή καμία επίδαυρο. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι εργασίες και να αποκαλυφθεί το μνημείο στο σύνολό τους. Και θα πω λοιπόν σε αυτό ότι περιμένει η εφορία αρχαιοτήτων, περιμένει την έγκριση από το ΚΑΣ του αρχαιολογικού προγράμματος για εργασίες σε επίπεδο έτσι, ευρύτερης παρέμβασης, ενώ όχι μόνο στη Λευκάδα, στο χώρο που αφορά, που είναι αρμοδιότητα της εφορίας. Πιθανόν τον άλλο μήνα, το Μάιο, να ξεκινήσουν χωματουργικές εργασίες ξανά.